Θα μας ενημερώσει για μια απάτη με πρωταγωνιστή απόστρατο αξιωματικό, ο οποίος εισέπρατε, Ελένη, επί 11 χρόνια τη σύνταξη της συζύγου του, εισπράττοντας παράνομα 130.000 ευρώ. Για 11 ολόκληρα χρόνια, Νίκο, από το 2001 μέχρι και φέτος, ένας 76χρονος εισέπρατε τη σύνταξη της γυναίκας του, η οποία είχε αποδημήσει εισκύριον, παρόλο που ο ίδιος είχε ξαναπαντρευτεί. Πρόκειται, όπως είπες και εσύ, για έναν απόστρατο συνταγματάρχη, ο οποίος ζει στο Μαρκόπουλο και κατάφερε να αποσπάσει από το ΙΚΑ περισσότερα από 130.000 ευρώ, παράνομα και καταχρηστικά. Συγκεκριμένα, ο 76χρονος έπαιρνε και την κύρια και την επικουρική σύνταξη της σύζυγου του, η οποία είχε πεθάνει από το 1994, χωρίς όμως να τη δικαιούται, καθώς το 2001 είχε τελέσει νεότερο γάμο, τον οποίο όμως δεν είχε δηλώσει όπως ήταν υποχρεωμένος να κάνει. Πρόκειται φυσικά για μια πολύ σημαντική παράληψη, καθώς αν το έκανε, αυτομάτως θα σταματούσε να λαμβάνει τη σύνταξη της θανούσης όπως προβλέπεται από τον νόμο. Ο 76χρονος συνελήφθη από άντρες αστυνομίας, είπε στους αστυνομικούς ότι δεν γνώριζε ότι έπρεπε να δηλώσει τον νεότερο γάμο του. Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη κατ' εξακολούθηση από το τμήμα της Κοινωνικής και Ασφαλιστικής Προστασίας της Οικονομικής Αστυνομίας. Οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πρωτοδικών, στη συνέχεια δήλωσε ασθένεια, διακομίστη λόγω της ιδιότητάς του στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται και αν πάρει εξιτήριο τη Δευτέρα αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή.